Κύριε Θοχάρη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Εγώ επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας το σοκ που νιώθουμε όλοι μας, την οδύνη μας. Να ευχηθώ, γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά, έτσι. Όλοι μας στην οικογένειά μας έχουμε αδέρφια, ανήψια. Είναι αυτονόητα όλα αυτά, κύριε Θεοχάρη, πραγματικά. Έτσι, πραγματικά. Συντριπτικά. Ναι, και όσο και να θέλεις να μπεις στη θέση αυτών των ανθρώπων, δεν μπορείς να το κάνεις. Και οι ιστορίες που ακούμε είναι ιστορίες απίστευτης θλίψης. Τώρα, νομίζω ότι θα έρθει και η στιγμή που πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προφανές ότι σήμερα και ενδεχομένως και κάποιες ώρες ή κάποιες λίγες μέρες ακόμη είναι η στιγμή της στήριξης αυτών των ανθρώπων και είναι η στιγμή του να τελειώσουν αυτές οι ενέργειες ώστε να πάρουν απαντήσεις οι άνθρωποι, ταυτοποιήσεις, ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Πρέπει να γίνουν όλα. Ευτυχώς δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Της δικής μας αρμοδιότητας είναι όμως να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία τα θέτουν οι συγγενείς τους. Από το πρωί μιλάμε μαζί τους. Πού πήγαν τα 700 εκατομμύρια που έπεσαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Για να έχουμε αυτό το μπάχαλο με μονές γραμμές. Με κλειδούχους, οι οποίοι γυρίζουν τις ράγες με Black & Decker, με ανθρώπους οι οποίοι είναι δεν είναι στη θέση τους, εκπαιδεύτηκαν 4 μήνες για να κάνουν τη δουλειά τους, ή μπορεί να πήγαν εκεί και με βίσμα, έλεγε πριν από λίγο ο συνήγορος ενός εκ των θυμάτων. Πού πήγαν τα 700 εκατομμύρια. Και σε μια χώρα της οποίας το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν καλύπτει καν ολόκληρη την επικράτεια. Η Πελοπόννησο σχεδόν ολόκληρη δεν έχει τρένο, η Θράκη δεν έχει τρένο, έχουμε μία γραμμή. Και παρόλα αυτά είδαμε τι συνέβη. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε, αν θέλετε, για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ, πέρα από τις λεπτομέρειες, εγώ θα πω ότι από όσο διαβάζω, γιατί προφανώς δεν είναι απαραίτητα κάποιο θέμα που το ήξερε κάθε ένας από εμάς, γιατί δεν ήταν τις λεπτομέρειες και της αρμοδιότητάς του, έχει, αν όχι το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα στατιστικά ασφάλειας, δηλαδή ατυχήματα, δυστυχήματα και προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Άρα, αν θέλετε, για μένα αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να δούμε τι φταίει, τι λείπει και κυρίως σε επίπεδο συστημικό ή θεσμικό, αν θέλετε, και φυσικά τι λείπει και σε επίπεδο ατομικό, όχι με την έννοια των ευθυνών, με την έννοια της εκπαίδευσης και του τρόπου επιλογής των ανθρώπων. Γιατί νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ακούμε συνέχεια να το λέει αυτό. Και άρα, δεν ξέρετε, όλοι μας τώρα νιώθουμε ανασφάλεια. Μπράβο. Όλοι μας νιώθουμε ανασφάλεια. Αλλά έτσι όπως μας το μεταφέρετε τώρα, Τσίπρα, μάλλον. Κύριε Τσίπρα, εσείς έχετε απάντηση στο ερώτημα που πήγαν τα 700 εκατομμύρια που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, είναι δύσκολη ώρα γιατί ακόμα οι οικογένειες ψάχνουν τους δικούς τους. Προσωπικά είχα γνωστό φοιτητή, ο οποίος ταξίδευσε με την αμέσως προηγούμενη γραμμή, η οποία να σας πω ότι σταμάτησε και πήγε έναν άνθρωπο με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Είναι η αμέσως προηγούμενη γραμμή. Υπήρχε πρόβλημα από πριν. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με το πρόβλημα που τελικά εμφανίστηκε. Πήγαμε είναι τα λεωφορεία, είπατε. Ναι, σταμάτησε το τρένο και πήγαμε τα λεωφορεία. Δεκάδες τα προβλήματα. Είχαμε τρία ατυχήματα στα τέλη του 2022. Όχι τέτοια ατυχήματα, αλλά είχαμε τρία ατυχήματα τον Οκτώβριο του 2022. Εκτροχιασμούς. Το αναφέρω για να πω ότι θα μπορούσε ο καθένας να είναι στη θέση του γονιού, του αδερφού κτλ. Βεβαίως θα μπορούσε. Ανθρώπων που χάθηκαν και δεύτερον ότι είναι συνεχόμενα τα προβλήματα. Δηλαδή απλά δεν έβγαιναν. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν από το λεωφορείο, αν δεν γινόταν το ατύχημα, δεν το μάθανε κανείς. Και αυτό είναι κάτι συχνό που το οποίο συμβαίνει, έτσι. Τώρα κοιτάξτε, πού πήγαν τα λεφτά. Τα λεφτά πήγαν στο φτιάχτηκε καταρχήν διπλή γραμμή. Πρώτον. Και έγιναν και πολλά άλλα πράγματα. Και το πιο βασικό είναι ότι ετοιμάστηκε. Γραμμή το 14 και μετά. Και από πριν και μετά, βεβαίως. Η διπλή γραμμή δεν έχει γίνει το 2014. Τα περισσότερα έργα, γέφυρες, πάνω από ρέματα και διπλή γραμμή έγιναν στα χρόνια. Και πόσα χρήματα χρειάζεται για τη διπλή γραμμή. Δεν το ξέρω. Σαφώς δεν θα μπορούσε να απορροφήσει. Εγώ θυμάμαι ότι. Εγώ σας λέω. Εγώ με θυμάμαι να ταξιδεύω στα μέσα της δεκαετίας του 90 σε διπλή γραμμή. Τώρα, αν δεν κάνω τόσο. Δεν υπήρχε, όχι, δεν υπήρχε. Πώς δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, τι να κάνουμε. Δεν υπήρχε διπλή γραμμή. Σε όλο το μήκος δεν υπήρχε διπλή γραμμή. Μάλιστα. Υπήρχε σε όλο το μήκος, λέτε. Σε κάποιες σημεία που δεν υπήρχε. Σε κάποιες σημεία, προφανώς δεν υπάρχει. Εδώ βέβαια συζητάμε τώρα. Δεν περνάνε τα τρένα. Αναρωτιέμαι εγώ πώς αύριο θα ξεκινήσουν πάλι να λειτουργούν τα τρένα, όχι σε εκείνο το σημείο που φαντάζομαι. Αφήστε με λίγο. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν πρέπει, μου έλεγε χθες ένας μηχανοδηγός ότι η διαδρομή Αθήνα Κιάτο, μέχρι την Πάτρα δεν πηγαίνει το τρένο, Αθήνα Κιάτο, είναι τυφλή διαδρομή. Αποκαλύφθηκε προχθές ότι δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας στον προαστιακό από τη Δουκίση Πλακεντίας μέχρι το αεροδρόμιο. Τώρα πόσα θα αποκαλυφθούν.
Μας μην τα μηδενίζουμε όπως και όλα. Δηλαδή δεν είναι ξαφνικά τα τρένα. Κύριε Θεοχάρη, δεν είναι ότι τα μηδενίζουμε. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή θρυνούμε πάνω από 50 ανθρώπους και δεν ξέρουμε πόσους θα θρυνήσουμε. Δεν μηδενίζουμε τίποτε εμείς. Σε όλα, η πραγματικότητα μας πρόλαβε. Τα συστήματα, είτε αυτό είναι αεροπορικές γραμμές, είτε είναι σιδηρόδρομος, είτε διάφορα άλλα συστήματα, παραγωγές ενέργειας κτλ. Που υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές σε κάποια πρωτόκολλα ασφάλειας. Είναι και λάθος δηλαδή που περιορίζεται συζήτηση στο κατά πόσο λειτουργούσε τηλεματική ή όχι, αν είχε επεκταθεί σε όλο το δίκτυο κτλ. Γιατί το λέω, προφανώς υπάρχουν ευθύνες και ζητήματα και σε αυτά, αλλά όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή αυτοματοποιημένος, να λειτουργήσει κάτι, πάλι υπάρχουν πρωτόκολλα ασφάλειας με το προσωπικό, την ποσότητα του προσωπικού, τις διαδικασίες αναμεταξύ τους κτλ. Ώστε ακόμη και αν γίνει ανθρώπινο λάθος, είναι να στο πω, να υπάρχει ένα σωστά Bin Laden, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ζημιά. Είναι τόσο απλό. Αν πάτε στο μετρό, ας πούμε, της Αθήνας, όπως φτιάχτηκε το 2001, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν 7 βαθμίδες ασφάλειας. Δηλαδή, αν δεν λειτουργήσει μία, λειτουργήσει η άλλη κτλ. Συνεπώς, πέρα το θέμα του που λειτουργούσε και που έχει τηλεματική, θέλω να πω το πιο βασικό πράγμα στο σιδηρόδρομο που συζητάμε τώρα. Είναι ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα ασφάλειας, ακόμη και αν λειτουργούν με ανθρώπους, όχι με ηλεκτρονικά συστήματα, να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ήμασταν πιο ανασφαλείς από ό,τι τη δεκαετία του 90 και του 80. Κάτι μακαλωτέρα βλέπαμε χθες. Που δεν υπήρχε τηλεματική. Που τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα στο σταθμό Λαρίσης. Κάτι μπακαλοτεύθερα. Γραμμένα με μπικ στυλό τέτοιο. Σας λέω, ακόμη και με τα μπακαλοτεύθερα, υπάρχουν τέτοια συστήματα ασφάλειας και πρωτόκολλα που αν εφαρμόζονταν. Μάλιστα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά άρα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Το αντίθετο ακριβώς λέω. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν όταν έχει 750 άνθρωπα προσωπικό, έναν σταθμάρχη και κυρίως δεν υπάρχει έλεγχος ασφάλειας. Μάλιστα. Έτσι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, υπήρχαν, όπως γνωρίζετε, δεκάδες κλήσεις, αιτήματα κτλ. Από τους συνδικαλιστικούς φορείς του ΟΣΕ για το θέμα της ασφάλειας, οι οποίες προφανώς αγνοήθηκαν. Υπήρχαν ερωτήσεις. Φωνάζουν. Δεν είναι έτσι. Η ρυθμιστική αρχή. Και ποια είναι δεν είναι. Υπάρχει ρυθμιστική αρχή. Υπάρχει ρυθμιστική αρχή. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στην υποδρόμη του ΟΣΕ. Δεν κάνει επιθεώρηση ασφαλείας. Έχει διοίκηση. Είναι ορισμένη από την κυβέρνηση, πενταετή θητεία της εξώσεων. Από την προηγούμενη ορίστηκε, αλλά. Πάντως υπάρχει δίκη. Υπάρχει. Και ο ρόλος της ποιος είναι, πηγαίνει, ελέγχει, κοιτάει, τα πρωτόκολλα τηρούνται δηλαδή κανονικά. Είχε πάει στο σταθμό της Λάρισας και τον είχε πιστοποιήσει ότι δουλεύουν όλα καλά. Κοιτάξτε. Έχω την αίσθηση. Κύριε Τσίπρα, θα ξανάρθουμε. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά ο κόσμος ζητάει δύο πράγματα. Ζητάει αυτά μια επιτροπή σοβαρή. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν υπάρχει σε ένα τηλεοπτικό. Μια σοβαρή επιτροπή να δει και για τη ρυθμιστική αρχή τις ευθύνες της και για την κυβέρνηση τις ευθύνες της και για διαχρονικά τα προβλήματα. Και να σας πω και κάτι, υπάρχουν και ζητήματα θεσμικά. Ένας διαγωνισμός τηλεματικής, ο οποίος είναι κολλημένος στο ηλεκτρικό, στο ένα, για χρόνια. Όχι. Παράδειγμα λέω. Θα τελείωνε το 20. Διαβεβαιώνω ότι θα τελείωνε το 20. Ξέρουμε τις παθογένειες των διαγωνισμών κτλ. Δεν είναι κάτι τώρα. Ούτε το λέω για σας. Θα μπορούσε η καθυστέρηση να είναι στη δικιά μας κυβέρνηση, στη δικιά σας ή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν είναι η ώρα τώρα της αντιπαράθεσης. Είναι η ώρα για τα πολλές παθογένειες. Έχει γίνει ατύχημα και δεν έχουμε επιτροπή. Πια να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Και δεν έχουμε επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ελεύθερος τύπος σήμερα. Εκτός από την ανεξάρτητη αρχή φάντασμα, που είναι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, υπάρχει λέει και μια επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων, η οποία, αν και ιδρύθηκε το 2014, δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Άρα, λοιπόν. Τι να τους πούμε, είναι 57 οικογένειες εκεί. Και συζητάμε τώρα αν θα γίνει υπερκομματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το δυστύχημα. Πάντως πρέπει να χρειαζόμαστε τις απαντήσεις γρήγορα και χρειαζόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα επιτρέψουν ή θα ελεγχιστοποιήσουν την πιθανότητα να ξαναδιαδραστεί. Δεν έχω παρέμβει μέχρι στιγμής. Ναι. Θέλω να ακούσω και τον κύριο Χριστοδουλάκη και μετά θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στους τρεις εκπροσώπους. Κύριε Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Το αυτονόητο της συγκυρίας, χωρίς περισσότερα λόγια. Και αυτό επιβάλλει σε όλους μας, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, να κάνουμε την κουβέντα με απόλυτη ψυχραιμία και νυφαλαιότητα. Αυτό εμάς φυσικά. Εμάς και να ρωτάμε, κύριε Χριστοβουλάκη. Εμάς που για τον εαυτό μου. Ναι. Το διευκρινίζω απλώς. Έλα, τη συνεχίζω. Το είπα για τον εαυτό μου, για να είμαστε καθαροί.
χωρίς προσπάθεια να επισέλθουν στοιχεία κομματικής χρειάς όσο γίνεται, προφανώς και υπάρχουν παραλήψεις όχι μόνο σήμερα, για να είμαστε καθαροί. Ωραία. Αλλά οι κυβερνήσεις καταδικάζονται και έρχονται οι επόμενες όχι για να συμβαστούν με τη διαχρονικότητα των σφαλάντων, αλλά για να τα διορθώνουν και να μπορέσουν να βελτιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν έγινε ως κεραυνός εν εθρία το δυστύχημα αυτό. Είπατε πολύ σωστά πριν ότι τον Οκτώβριο του 2022 υπήρχαν προηγουμένως ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα. Για παράδειγμα, καρφώθηκε κορμός δέντρου από τα καμένα μέσα στο τρένο, ευτυχώς δεν πέτυχε το μηχανοδηγό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 27 Απριλίου του 2022. Παρετείται ο υπεύθυνος ασφαλείας αρμόζων ιδίως για τα θέματα σηματοδότησης, καταγγέλλοντας τη μη εφαρμογή της σύμβασης ακριβώς 717, λέγοντας ότι παιδιά υπάρχει πρόβλημα. Ποιος το ρυβήθηκε? Ερώτηση. Ερώτηση. 7 Φεβρουαρίου του 2023, λίγες εβδομάδες πριν, οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας στα τρένα. Mm-hmm. Επίσης δεν θορυβήθηκε κανείς. Ποιος θορυβήθηκε? 15 Φεβρουαρίου του 2023, η Κομισιόν στέλνει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο mm-hmm. για λόγους μη συμμόρφωσης με τους ευρύτερους κανόνες του ενιαίου σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης. Δεν θορυβήθηκε κανείς. Mm-hmm. Αυτά είναι τρία περιστατικά υπαρκτά. Τα οποία... Έχω κι άλλα να σας πω. Και εγώ έχω κι άλλα. Γίνονται σταθμάρχες με ρουσφέτια. Αυτό ήταν το επόμενο. Και δεν θορυβήθηκε κανείς. Ήταν το επόμενο. Μισό λεπτό. Το ένα λοιπόν αυτό. Ότι οι προειδοποιήσεις υπήρχαν, δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι αυτό που αφορά τη στελέχωση των σταθμών και γενικά του προσωπικού. Βγαίνει προκήρυξη τον περασμένο Δεκέμβριο που αφορά 36 σταθμάρχες και ένα μήνα μετά αναθέτουν μάλλον σε εξωτερικό συνεργάτη με απευθείας ανάθεση την πρόσληψη διπλάσιου αριθμού. Αυτό τελικά προχωράει μετά την καταγγελία των εργαζομένων και βγαίνει στη διάβγεια την Τετάρτη. Και πέφτει η διάβγεια. Και πέφτει η διάβγεια το απόγευμα. Αυτά δυστυχώς συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι βαθιά προβληματικό. Δεν θα το βάλω ακόμα κομματική χρειά. Θα πω όμως ότι είναι αναγκαίο να δούμε και τα θέματα τηλεδιοίκησης. Στο τμήμα από τα Παλαιοφάσταλα μέχρι την Κατερίνη, από το 2018 δεν υπάρχει κανένα σημείο, καμία ένδειξη, καμία βοήθεια τηλεδιοίκησης. Δεν μπορεί να επαφείται οι ανθρώπινες ζωές, δεκάδες ανθρώπινες ζωές, σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν ένα ανθρώπινο λάθος. Πιθανό. Και φυσικά να δούμε σήμερα και από εδώ και στο εξής πώς μπορούμε όχι μόνο να αναδείξουμε τις ευθύνες, υπάρχουν ευθύνες, και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Επιτρέψτε μου, κύριε, είναι μία ερώτηση που θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, και αμέσως έρχομαι σε εσάς και στους τρεις, και στον κύριο Θεοχάρη, και στον κύριο Τσίπρα, και στον κύριο Χρυστοδουλάκη. Σταματήστε, τώρα ουρλιάζουν οι μανάδες. Ήταν μία φράση της μητέρας, μόλις πήγε λοιπόν και αναγνώρισε τη σωρό του παιδιού της. Τι απαντάμε λοιπόν σε αυτή τη μάνα, αυτή τη στιγμή που μας βλέπει, ότι, κύριε Θεοχάρη? Είναι πολύ απλό. Δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ενδιαφέρεται για όλα αυτά που λέμε τώρα, όχι, να ξέρετε. Δεν ενδιαφέρεται καν. Έτσι. Ακριβώς. Θα τα βάλουμε λιγάκι τη συζήτησή μας σε μια πολύ σοβαρή βάση. Αυτό θέτει λοιπόν όλου μας, πρώτον ευθυνό μας και τους ερωτώντες και τους απαντώντες. Δεν είναι η ώρα της κομματικής αντιπαράθεσης και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε στη συζήτηση ως τώρα μια στήρα ή συνηθισμένη κομματική αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα. Ξαναλέω, όπως είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις, απαντήσεις και, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει αυτές τις μέρες ώστε να θρηνήσουν τους νεκρούς τους και όλοι μας θρηνούμε τους συμπολίτες μας. Και αμέσως μετά χρειαζόμαστε απαντήσεις και γρήγορες θεσμικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Είτε λέγονται επενδύσεις, είτε λέγονται αλλαγές, ενίσχυση της δύναμης της ρυθμιστικής αρχής, αλλαγές προσώπων, ό,τι τέλος πάντων είναι αναγκαίο. Δεν υπάρχει τίποτα να υποθεί. Δίκιο έχει 100%, δεν υπάρχει να υποθεί τίποτα. Απλά είναι για σεβασμό τουλάχιστον στους νεκρούς και στους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να υπάρχει και σεβασμό στην αλήθεια. Και δηλαδή, σκοπή, μάλλον, το ανθρώπινο λάθος δεν είναι ανθρώπινο λάθος στην προκειμένη περίπτωση, είναι προφανές δηλαδή. Ναι. Άλλο είναι το λάθος, είναι έγκλημα, δεν είναι απλά λάθος. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που είπατε προηγουμένως για τον έλεγχο του σχεδίου ασφάλειας, αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά σε όλα αυτού του είδους τα συστήματα. Αν δεν έχει γίνει καν μέχρι τώρα, δηλαδή στα χρόνια που περνάνε, αυτό από μόνο του είναι έγκλημα. Αν έχει γίνει πάλι και έχει αναδείξει 10 κενά, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, πάλι είναι έγκλημα. Εκεί είναι τα εγκλήματα και όχι στο ανθρώπινο. Αυτό ακριβώς κάνουν τα συστήματα ασφάλειας. Δηλαδή, ακόμη και αν γίνει και ένα και δύο και τρία ανθρώπινα λάθη, να μην γίνει ατύχημα. Σας λέω, στο μετρό της Αθήνας αυτό το πράγμα. Αμέσως
Γιώργο, μου σε σένα. Είπε ο κύριος Θεοχάρης σωστά ότι δεν είναι τώρα η ώρα για στήρα αντιπαράθεση. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εγώ θέλω να το επεκτείνω. Γενικά πρέπει να αποφεύγουμε τη στήρα αντιπαράθεση και εμείς εμένουμε πολλές φορές την ανάγκη με όρους ευθύνης, αξιοπιστίας, ωριμότητας να λέει ο καθένας πώς μπορεί να λύσει 5 προβλήματα και να συνεννοηθούμε σε αυτά και όχι εκ των υστέρων. Σε αυτό που λέει η μάνα δεν είναι εύκολα τα λόγια, υπάρχει όμως μια υποχρέωση δική μας. Να μην συμβιβαστούμε όλοι μας και υπερκομματικά με τη λογική, πολιτική, κοινωνική και ευρύτερη στη χώρα μας του πάμε και ό,τι βγει. Μάλιστα. Δεν μπορεί αυτό να καθοδηγεί. Γιώργο, τι έλεγες, κάτι ήθελες να πεις. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτή τη μητέρα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ένα. Δύο. Δεν μπορεί να πάρει καμία, μα καμία απολύτως απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση σε μία μάνα και σε έναν πατέρα που χάσαν το παιδί τους όταν το παιδί πήγαινε να σπουδάσει. Δεν υπάρχει απάντηση. Καμία απολύτως. Και να προσπαθήσει κάποιος να δώσει απάντηση, η μάνα και ο πατέρας δεν θα την ακούσουν ποτέ των ποτών. Μία αιωνιότητα να δίνουμε την απάντηση, μία αιωνιότητα δεν θα τη λαμβάνει την απάντηση. Λοιπόν, τώρα, κάτι θέλεις να ρωτήσεις, Γιώργο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αναγκαστικά η συζήτηση θα πάει στις πολιτικές ευθύνες. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι αφορά και τα τρία κόμματα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δεν το ξέραμε, αλλά το αντιμετωπίζαμε από το 2000 κάτι, ναι, μέχρι και τώρα. Μας το φώναζαν πάντως, Γιώργο. Δεν οι είναι... εργαζόμενοι το φώναζαν. Ναι, απλά θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι καλά κάνουν και το φώναζαν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή αλλά... είναι, αλλά μισό λεπτό. Το απαξίωναν όμως. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το φώναζαν, δεν... αλλά τελικά τι γίνεται. Δεν πρέπει να απαντήσουν όλα τα κόμματα γιατί τελικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους σιδηροδρόμους δεν έγινε κανονική δουλειά. Γιατί από το 15, μάλλον από το 11 με τα μνημόνια και μετά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του ανθρώπινου εθνικού. Δηλαδή έλατε, πάμε λίγο πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και να σας πω και κάτι. Ναι, οι συνδικαλιστές, το ακούω. Γιώργο, οι συνδικαλιστές πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Χάνουν το δίκιο τους. Χάνουν το δίκιο τους όταν βλέπουμε περιπτώσεις σαν του κυρίου που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι σημασία και κατέβηκε... Όταν έγινε ατύχημα το 2017. Μισό λεπτό. Στο δίκτυο επί ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος αυτός έκανε συνέντευξη τύπου για να το καταγγείλει. Καλά έκανε και έκανε συνέντευξη τύπου. Εμένα το ερώτημά μου δεν είναι προς τον άνθρωπο, είναι προς τον ερώτηση, ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο. Γιατί να κατέβει. Εγώ περιμένω από το πολιτικό σύστημα να πάρει μια συνολική και συλλογική. Γιώργο. Στάση απέναντι στο πρόβλημα, το οποίο είναι διαχρονικό. Ένα σύντομο σχόλιο, λέτε, κύριε Θεοχάρη, με εσάς. Πολιτικά αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν και νομίζω γίνονται τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να μην κρυφτούμε. Είτε η κυβέρνηση είτε ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε ότι δεν κρυφτήκαμε, πήγαμε μπροστά στον αντιμετωπισμό. Όχι, δεν είπα ότι συμφωνούμε, έτσι. Λέω τι χρειάζεται να γίνει. Ωραία. Τώρα. Δεν ξεπλένει. Συνέβη κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί. Τέτοιο δυστύχημα στην Ελλάδα που θέλουμε και μας αξίζει δεν πρέπει, ωραία, δεν έπρεπε να γίνει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να αναλυθούν πολιτικές ευθύνες άμεσα και βλέπουμε παραιτήσει κτλ. Και το τρίτο είναι να κάτσουμε και να δούμε όλες τις παθογένειες μπορεί να έχουμε σε άλλες περιπτώσεις. Είχαμε, δεν λέω ότι έχουμε τώρα, μπορεί να είχαμε ακόμα και συνδικαλιστικές αντιστάσεις στον εξυγχρονισμό. Για να μην χαθούν δουλειές, για σε άλλες περιπτώσεις. Τα κόμματα εξουσίας τα εξέτρεψαν. Πρέπει να ξαναδούμε το ρόλο μας. Τα κόμματα εξουσίας τα εξέτρεψαν. Ελάτε, κύριε Τσίπρα. Έθεσαν υποσυντερούγια στους συνδικαλιστές, οι οποίοι επί δεκαετίες διοικούσαν τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση από εδώ και μπρος, και αυτό θα πρέπει να το συμφωνήσουν όλα τα κόμματα, να ξανακούσουμε ή να λάβουμε υπόψη τέτοιου είδους αντιστάσεις. Ο εξυγχρονισμός της χώρας πολύ πρέπει σύντομα να γίνει. Κύριε Τσίπρα, ποιες αντιστάσεις, κύριε Θεοχάρη, σε τι αντιστάσεις. Δηλαδή, δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ υπήρχαν πολλά αιτήματα, δεν ήταν και δύο. Και μιλάτε για αντιστάσεις. Αντίσταση ήταν αιτήματα, κύριε. Εξώδικες διαμαρτυρίες μετά από ατυχήματα, στις οποίες ο Υπουργός Μεταφορών, ο παραιτητής, απαντούσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας μέχρι από λίγες εβδομάδες. Ξεκίνησαν όλα το 19. Εμένα αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, βέβαια.
έχουν ξεκινήσει από το 2000, να μην πούμε και νωρίτερα. Αυτό λέω. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε εδώ για να μην παλεύουμε. Την παλεύουμε ακόμα και τώρα. Λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλάκη, σας αδικήσαμε σήμερα. Να πούμε μισή. Μισή. Εμείς από το κριτική έχουμε κάνει γενναία. Αλλά ξαναλέω, οι κυβερνήσεις καταδικάζονται και έρχονται οι επόμενες για να τα λύσουν. Όχι για να κρυφτούν πίσω από τη διαχρονικότητα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Την ημέρα του ατυχήματος θα έκανε φιέστα ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη για το σύστημα τηλεματικής. Λοιπόν, και η συλλογική εκπροσώπηση είναι σημαντική. Να μην την απαξιώνουμε, να την ακούμε.